Ναι, μα είναι και σύμφωνα με το κείμενο, είναι ξεκάθαρο ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνάνε μέσα από τις σχέσεις και της Ελλάδας και της Κύπρου. Τώρα, η αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως η διατήρησή της είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι ηγέτες για να προχωρήσουν οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο Ματίνα, οι ευρωτουρκικές σχέσεις θα πηγαίνουν βήμα-βήμα και αναλογικά. Ενώ πολλές φορές έχουμε τονίσει τη σημασία της αντιστρεψιμότητας, όπως είπε και η Σοφία Φασουλάκη, σε όποια θετικά βήματα. Οι ηγέτες αναμένεται να καταγράψουν επίσης την έναρξη των τεχνικών συζητήσεων για την Τελωνιακή Ένωση. Μία ένωση όμως που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Κύπρο, αυτός είναι ο αστερίσκος που βάζουν οι Ευρωπαίοι, κάτι που δεν δέχεται μέχρι τώρα η Τουρκία. Επίσης, οι ηγέτες αναμένεται να δώσουν και το πράσινο φως για την χρηματοδότηση της Τουρκίας και το μεταναστευτικό. Η πρόταση της Κομισιόν που θα βρίσκεται στο τραπέζι είναι ότι θα πρέπει να δοθούν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία ως το 2024. Ωστόσο, Ματίνα, η συμφωνία γι' αυτό δεν είναι τελική. Η τελική συμφωνία αναμένεται πριν το τέλος του χρόνου. Πάντως, βασικό αγκάθι παραμένει το Κυπριακό, αφού οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να δεχτούν σε καμία περίπτωση τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο όπως θέλει η Τουρκία. Ιδιαίτερη και εκτενής αναφορά τέλος γίνεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου εντός της Τουρκίας. Είναι ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αμερική. Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα πεπισμένες ότι αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για όποιο θετικό βήμα γίνεται με την Τουρκία. Ματίνα. Μάλιστα, με ευρία ατζέντα και πολλά αγκάθια. Να σε ευχαριστήσω.